Την απόφασή σας να μην θέσετε θέμα κομματικής πειθαρχίας για την ψηφοφορία σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, έχετε χαρακτηρίσει αυτή τη συμφωνία κακή και εθνικά επιζήμια. Και αναρωτιέμαι, μια κακή συμφωνία και εθνικά επιζήμια, γιατί πρέπει να αφήνετε στην συνείδηση, την, αν θέλετε, ευχέρεια του βουλευτή να την ψηφίσει ή όχι? Δεν θα έπρεπε σε ένα τόσο σημαντικό θέμα να υπάρχει μια κομματική γραμμή? Ξεπερνά κατά πολύ το θέμα της κομματικής πειθαρχίας. Γιατί, όπως είπατε, είναι μια συμφωνία που είναι εθνικά επιζήμια και δεν είναι μόνο εθνικά επιζήμια. Παρακολουθήσαμε όλο αυτό το θέατρο αυτές τις μέρες στη Βουλή. Βλέπουμε μια κυβέρνηση που έχει μια πλειοψηφία με 151 βουλευτές και με άλλη πλειοψηφία επιχειρεί να περάσει αυτή τη συμφωνία. Ο κύριος Τσίπρας έκλεισε τη συμφωνία χωρίς να έχει εξασφαλίσει ότι έχει κυβέρνηση, ότι έχει βουλευτές να την περάσει. Εργαλειοποιεί το ζήτημα, μετατρέπει την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών σε στήριξη στην πραγματικότητα στον ίδιο, γιατί αλλιώς δεν έχει την πλειοψηφία. Μπορεί να περάσει με λιγότερους από 151, αλλά θα υπάρχει σοβαρό πολιτικό ζήτημα στη χώρα. Επομένως, κύριε Στρόιδρε, για μένα το θέμα είναι πολύ σημαντικότερο από το να θέσω κομματική πειθαρχία. Πόσο μάλλον όμως έχει να κάνει, έχει να κάνει με την συνείδηση του καθενός και την ευθύνη του κάθε στελέχους να διατηρηθεί η ενότητα, η συνοχή της παράταξης. Πόσο μάλλον... Και η δική μου ευθύνη, καταλαβαίνετε, ότι είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αυτό λοιπόν που περιμένω εγώ από όλα τα στελέχη του κινήματος είναι ακριβώς να συνεκτιμήσουν τη σοβαρότητα της στιγμής, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μας ενώνει η κοινή ευθύνη και η κοινή βούληση να συνεχίσουμε μαζί. Είναι θέμα λοιπόν πολύ μεγαλύτερο από το να επιβάλλω την άποψή μου, ίσως και λίγο αυταρχικά, στους βουλευτές. Να είστε σίγουρος. Πρέπει να σας πω ότι διακρίνω. Πρέπει να σας πω, επιτρέψτε μου, ότι διακρίνω μια αντίφαση εδώ. Από τη μία λέτε ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι απλά η ψήφιση μιας συμφωνίας, είναι στήριξη στον κύριο Τσίπρα. Και από την άλλη, ένα κόμμα της αντιπολίτευσης δίνει τη δυνατότητα στους βουλευτές του για μια χαλαρή ψήφο, για μια ψήφο συνείδησης, που μπορεί, όπως εσείς λέτε, να ερμηνευτεί ως στήριξη στην κυβέρνηση. Για μένα η συνείδηση των βουλευτών και των στελεχών είναι σημαντικότερη από την πειθαρχία. Δεν ζητώ να πειθαρχήσουν. Ζητώ να σεβαστούν ότι το θέμα αυτό είναι θέμα που έχει να κάνει με την κοινή μας πορεία από εδώ και πέρα, με την ενότητα του χώρου, με τη συνοχή του χώρου και με το γεγονός ότι κανένας δεν πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στον κύριο Τσίπρα να χρησιμοποιήσει μια κακή συμφωνία που είναι σε βάρος των συμφερόντων της χώρας εναντίον και του προοδευτικού χώρου. Ζητώ λοιπόν υπευθυνότητα. Ναι. Η υπευθυνότητα για μένα στο κόμμα είναι πολύ σημαντικότερη και πολύ ψηλότερα από την πειθαρχία. Αν αυτή η υπευθυνότητα δεν επιδειχθεί από κάποιους βουλευτές, θα μιλήσω και ονομαστικά. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος έχει πει ότι ίσως ψηφίσει τη συμφωνία. Ο κύριος Κρεμαστινός, άκουσα και σήμερα τις δηλώσεις του, αμφιταλαντεύονται. Αν αυτοί λοιπόν οι βουλευτές δεν επιδείξουν αυτή την υπευθυνότητα που λέτε, τι θα κάνετε? Κύριε Στρόιντερ, τα μηνύματά μου είναι πάρα πολύ καθαρά. Το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ μεγάλο. Έχω μεγάλη ευθύνη απέναντι στους χιλιάδες ανθρώπους της παράταξης να διατηρήσω τη συνοχή του προοδευτικού χώρου. Ως εκ τούτου, να είστε σίγουρος ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής θα ψηφίσει ενιαία. Καταλαβαίνω από αυτό που μου λέτε, και αν το ερμηνεύω λάθος, διορθώστε με, ότι από τη μία δεν μιλάτε μεν για κομματική πειθαρχία, από την άλλη όμως, αν κάποιος δεν τηρήσει την υπεύθυνη στάση για την οποία μόλις μιλήσατε, θα έχει συνέπειες. Είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο, είναι ξεκάθαρο το διακύβευμα, όλοι κρινόμαστε, όλοι αξιολογούμαστε, όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι πληροφορίες μου λένε ότι τις επόμενες ημέρες και ο κύριος Παπανδρέου θα ταχθεί ανοιχτά υπέρ της συμφωνίας. Θέλω το σχόλιο σας για αυτό και θέλω να ρωτήσω αν αυτό θα σημαίνει κάτι και για σας και σε επίπεδο συνεπειών. Νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρη, δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Είναι σεβαστές οι διαφορετικές προσεγγίσεις στο κόμμα. Ακούστηκαν. Όταν όμως φτάνει η κρίσιμη ώρα και όταν έχει διαμορφωθεί αυτό το πολιτικό σκηνικό, νομίζω όλοι συνειδητοποιούν ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πληγώσουν την παράταξη και αυτό που έχουμε χτίσει όλοι μαζί. Τώρα, εγώ θα το διαφυλάξω, κύριε Στρόιντερ. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι και σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρξουν
συνέπειες την επόμενη μέρα, τις οποίες είναι λογικό να μην θέλετε να συζητήσουμε τώρα εδώ, αλλά δεν θα είναι μια στάση δική σας η οποία θα πει ότι αυτός ο άνθρωπος εξέφρασε την άποψή του και δεν τρέχει τίποτα πάνω σε αυτό. Προφανώς δεν είναι δυνατόν να έχω μια τέτοια στάση. Είναι όλο φανερό. Νομίζω ότι από αυτά που σας είπα είναι φανερό ότι υπάρχει ένα πλαίσιο. Όλοι πρέπει να αναλογιστούν τις ευθύνες που τους βαραίνουν, γιατί η πολιτική ενότητα δεν είναι ευχολόγιο. Η πολιτική ενότητα χτίζεται. Ανέβαζα ένα τίτλο. Και χτίζεται από τη στάση του καθενός. Ανέβαζα ένα τίτλο. Η Φόφη Γεννηματά λέει ότι δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία σε αυτό το θέμα, αλλά θα υπάρξουν συνέπειες. Το λέω σωστά? Αλλά υπάρχει θέμα συνείδησης. Συνέπειες θα υπάρξουν. Προφανώς υπάρχουν συνέπειες. Όλοι κρινόμαστε για τις πολιτικές μας αποφάσεις. Θεωρείτε ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι και αφορμή, πρόκριμα για να υπάρχουν ξεκαθαρίσματα γενικότερα στο κίνημα αλλαγής? Τι εννοώ? Ότι ίσως αποτελέσει αφορμή για κάποια στελέχη τα οποία δεν είναι βουλευτές, αλλά έχουν εκφράσει ότι, την άποψη ότι συμφωνούν και θέλουν να προχωρήσει η συμφωνία των Πρεσπών να αλλάξουν σημαία, να αλλάξουν στρατόπεδο, ξέρετε να αλλάξουν παράταξη. Ξέρετε ποιο είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή, εκτός από το θέμα της συμφωνίας αυτό καθεαυτό που το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα και θα ήθελα να μου δοθεί ευκαιρία να πω δύο λόγια και γι' αυτό. Ναι. Μην μιλάμε μόνο για τα εσωτερικά του κινήματος αλλαγής. Εδώ μιλάμε χώρα για τη συμφωνία των Πρεσπών τώρα. Η χώρα βράζει. Mm-hmm. Και βράζει και σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά βράζει και σε σχέση με τις εξελίξεις, με το ότι έχουμε μια δύναμη κυβέρνηση, ότι έχουμε μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που στην πραγματικότητα στηρίζεται από τα υπολείμματα της ακροδεξιάς, μια κυβέρνηση η οποία είναι αδύναμη κάτω από αυτές τις συνθήκες να οδηγήσει τη χώρα και δεν μπορώ να διανοηθώ πραγματικά ότι μπροστά ακριβώς αυτό το διακύβευμα υπάρχουν άνθρωποι στο κίνημα αλλαγής που βάζουν την ιδεολογία τους, την προσωπική τους άποψη πάνω από όλα αυτά. Mm-hmm. Έρχονται στιγμές που πρέπει όλοι να βλέπουν τη μεγάλη εικόνα και να θέτουν προτεραιότητες. Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι χρειάζεται ισχυρός προοδευτικός πόλος στην Ελλάδα, στο πολιτικό σκηνικό, ο οποίος θα είναι ο ρυθμιστής των εξελίξεων, ο οποίος θα αποτρέψει την πόλωση και το διχασμό. Πόλωση και διχασμό που καλλιεργούν και ο κύριος Τσίπρας, δυστυχώς ανταποκρίνεται και ο κύριος Μητσοτάκης, και μόνο σε νέες περιπέτειες μπορεί να οδηγήσει. Είμαι απέναντι και στους δύο και βγήκα στη Βουλή και τους είπα: ξυπνήστε. Πυροβολούμε τα πόδια μας. Χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Κινδυνεύει η χώρα και ως προς τη δημοκρατία και το πολίτευμα και η Ευρώπη ολόκληρη με την άνοδο των εθνικιστών. Οι φασίστες δυναμώνουν σε όλη την Ευρώπη. Αλλά έχουμε σοβαρότατα θέματα και με την οικονομία και με την προοπτική της χώρας. Έχουν κρυφτεί τα προβλήματα κάτω από το χαλί και κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και έχουν μία αντιπαράθεση. Λες και βρίσκονται στη δεκαετία του 80 και το θέμα είναι ποιος θα είναι επόμενος πρωθυπουργός. Όχι. Το θέμα είναι πού θα πάει η χώρα. Και ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση η οποία θα έχει τη δύναμη να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των πολλών, κύριε Σρόιντερ. Πάνω σε αυτό που λέτε, λοιπόν. Άκουσα τον Πρωθυπουργό. Ναι. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να υπερηφανεύεται ότι μείωσε την ανεργία. Πρώτον, έχουν φύγει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα με δική του ευθύνη. Τους έδιωξε. Δεν τους έδωσε προοπτική σε αυτόν τον τόπο. Και αυτοί που έχουν μία δουλειά και δουλεύουν, δουλεύουν με μερική απασχόληση και με 300 ευρώ. Είναι υπερήφανος. Πρέπει να τον χειροκροτήσουμε. Είπατε. Πρέπει να του πούμε και μπράβο. Είναι μια προοδευτική πολιτική και θέλει να λέγεται και προοδευτικός και προσπαθεί να μας πει τώρα ξαφνικά ότι από εκεί που συγκυβερνούσε με τον κύριο Καμένο και σήμερα έχει τα υπολείμματα στην κυβέρνησή του, ξαφνικά βάζει το κουστούμι του προοδευτικού. Αυτά είναι γελιότητες. Ένα λεπτό, γιατί μου ανοίγετε πολλά θέματα. Και η μεγαλύτερη γελιότητα είναι ότι νομίζει ότι δεν θα τον ακολουθεί το στίγμα της συνεργασίας με την ακροδεξιά και αυτή η στιγνότητα και ο κινησμός που έχει δείξει με τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζει όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, μου μιλήσατε για ένα προοδευτικό πόλο. Το ίδιο είπε με άλλα λόγια και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες ημέρες. Γι' αυτό σας απαντώ. Και σας κάλεσε μάλιστα να συμμετάσχετε σε αυτόν τον πόλο. Και θέλω να ρωτήσω, εάν αυτό με βάση την απάντησή σας είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατο για εσάς, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Στην επόμενη μέρα των εκλογών, αν κληθείτε να επιλέξετε με ποιον θα πάτε και ποιον θα αφήσετε, που λέει και ο Σαββόπουλος, τι θα πράξετε? Θα μείνετε εκτός μιας κυβέρνησης, όποιο και αν είναι το πρώτο κόμμα, ή θα αναλογιστείτε κι εσείς ότι έχει μια ευθύνη στο να μην μείνει ακυβέρνητη αυτή η χώρα και να πάτε είτε με τον έναν είτε με τον άλλον, αυτούς με τους οποίους τώρα λέτε ότι έχετε μια τεράστια απόσταση? Το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος θα το απαντήσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Και εγώ καλώ τον ελληνικό λαό να γυρίσει την πλάτη και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί
είδε τα έργα και τις ημέρες του και στη Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται αμετανόητη, δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες της για το ότι οδήγησε τη χώρα στην κρίση. Mm-hmm. Μα η περίοδος της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Καραμαλή ήταν αυτή που φούσκωσε πραγματικά το έλλειμμα και το χρέος και μας οδήγησε στην ανάγκη των μνημονίων και φτάσαμε σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Είμαι και δεν έχουν όμως πει μία λέξη αυτοκριτικής. Εμείς λοιπόν έχουμε αντιστρέψει το ερώτημα. Λέμε στον ελληνικό λαό, γύρνα την πλάτη σου σε αυτούς τους δύο, οι οποίοι έχουν μεγάλη ευθύνη για αυτά που ζει σήμερα. Δεν σου δίνουν απαντήσεις και διέξοδο. Στήριξε ισχυρό κίνημα αλλαγής για να μπορέσει να υπάρξει συμφωνία, να υπάρξει εθνική συνεννόηση γύρω από ένα πρόγραμμα προοδευτικό πραγματικά με ελληνική ταυτότητα. Άρα λοιπόν, εάν αυτό υπάρξει αυτή η συμφωνία. Έχουμε λοιπόν αντιστρέψει το ερώτημα. Ναι. Έχουμε θέσει στο τραπέζι του δημόσιου διαλόγου εδώ και πάρα πολύ καιρό το σχέδιο Ελλάδα, το οποίο έχει συγκεκριμένες απαντήσεις για το πώς θα πάρει μπροστά η ανάπτυξη και για το πώς θα υπάρχει παράλληλα κοινωνική δικαιοσύνη. Και εμείς τους προκαλούμε και καταθέσαμε συγκεκριμένες διατάξεις που εφαρμόζουν το πρόγραμμά μας. Δεν μείναμε σε γενικόλογα πράγματα. Έχουμε φτάσει στο επίπεδο νομοσχεδίου. Καταθέσαμε πρόταση νόμου στη Βουλή. Και εχθές στο Κοινοβούλιο έκανα μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη. Για να μην παρεξηγούμε, γιατί έτσι μας περιμένουν με το μικροσκόπιο. Mm-hmm. Τους λέω ένα πράγμα. Χρειάζεται να χαράξουμε τα επόμενα βήματα ως χώρα για να μην ξαναβρεθούμε σε αδιέξοδο. Ποια είναι αυτά? Ορίστε η ημερομηνία εκλογών. Δεν μπορεί να προχωρήσει η χώρα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι αστειότητες. Ορίστε η ημερομηνία εκλογών. Προλαβαίνουμε να ψηφίσουμε, ιδιαίτερα για την αναθεώρηση του άρθρου 86 που αναφέρεται στις ευθύνες των υπουργών, αλλά και σε όλα τα άρθρα, να ψηφίσουμε για όλα τα άρθρα για τα οποία υπάρχει συμφωνία των πολιτικών δυνάμεων. Να προχωρήσει η αναθεώρηση, να γίνουν οι εκλογές και να δεσμευτούμε και τα τρία κόμματα ότι το πρώτο σχέδιο νόμου που θα συζητηθεί στην επόμενη Βουλή θα είναι αυτό που θα αφορά τους πολλούς που λέγαμε πριν, με προτεραιότητα την προστασία της πρώτης κατοικίας των μικρών και μεσαίων δανειοληπτών, γιατί του λέγαμε 2 χρόνια του κυρίου Τσίπρα, ακυρώνει την προστασία που είχε ο νόμος του Πασόκ, θα βγουν τα σπίτια των ανθρώπων στο σφυρί. Και τώρα έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. 120 δόσεις, δύο λέξεις ακόμα. Ναι. 120 δόσεις για τα χρέη στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία και βεβαίως αύξηση του κατώτερου μισθού, μάλλον ορισμός του κατώτερου μισθού, μέσα από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. Για να γίνουν αυτά τα οποία λέτε και με τα οποία φαντάζομαι συμφωνούν χρειάζεται οι περισσότεροι. Χρειάζεται απλά συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων, εκτός αυτό που δεν κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Χρειάζεται και μια κυβέρνηση. Γιατί χωρίς κυβέρνηση τίποτα δεν ψηφίσετε στη Βουλή, το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Και το ερώτημα του πολίτη, και παρακαλώ να μην το αντιστρέψετε, γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός αρχηγός, είναι εάν το κίνημα αλλαγής είναι διατεθειμένο να μπει σε μια κυβέρνηση ως εταίρος, στην περίπτωση που δεν έχουμε αυτοδυναμία. Και απευθύνεστε τώρα στον πολίτη που θέλει να σας ψηφίσει, αλλά την ίδια ώρα θέλει και μια κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα. Και ρωτάω λοιπόν ευθέως, όποιος και αν είναι πρώτος, εάν εσείς υπό τους όρους που θα θέσετε, είστε έτοιμοι να μπείτε σε μια κυβέρνηση ή όχι? Εμείς θα αναλάβουμε την ευθύνη που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός. Θέλουμε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην έξοδο από την κρίση, αρκεί να μπορέσει να εφαρμοστεί ένα προοδευτικό πρόγραμμα, να υπάρξει συμφωνία σε αυτό το πραγματικά προοδευτικό πρόγραμμα και να έχουμε μια ισχυρή και αξιόπιστη κυβέρνηση για να μπορέσει να αλλάξει τους όρους και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο κύριος Τσίπρας. Δεν πάμε πουθενά με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του. Ναι. Με στόχο για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5%, θα πυροβολούμε συνέχεια, όπως είπα πριν, τα πόδια μας, θα ψάχνουμε να βρούμε ποια θα είναι η επόμενη κοινωνική ομάδα που θα πληρώσει το μάρμαρο και που θα εξοντωθεί. Με μια φράση για και να κλείσουμε. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μια πολύ ισχυρή κυβέρνηση. Δεν μπαίνουμε σε μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει την ίδια λογική της υπερφορολόγησης που έχει γονατίσει κάθε νοικοκυριό και κάθε άνθρωπο που παράγει σε αυτό τον τόπο. Πότε βλέπετε είναι αδιέξοδο την πρόβλεψή σας, με μια σύντομη απάντηση? Οι εκλογές έπρεπε να έχουν ήδη γίνει. Ένα πράγμα είπα στη Βουλή. Φύγετε τώρα. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί ο κύριος Τσίπρας να προσφέρει αυτή τη στιγμή στη χώρα και συνεννόηση την επόμενη μέρα, γιατί πρέπει να συμβάλλει στην αλλαγή των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει. Μάλιστα. Μέχρι και το Λευκό Πύργο και την Γνωσό έχουν δώσει στο υπερταμείο. Πώς να μην χαμογελούσε η κυρία Μέρκελ στο πλάι του? Όλα της τα έδωσε. Το ερώτημα είναι τι πήρε η χώρα.
Είμαστε σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο και δεν υπάρχει άλλος καιρός για χάσιμο. Κύριε Γερματά, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο και παρακαλώ να σας θυμηθούμε. Καλή χρονιά. Να είστε ευχαριστώ καλά. Πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και την προσωπία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επισκέφθηκαν την Ογκολογική Μονάδα Παιδών Μαριάννα Βαρδουνογιάννη. Ελπίδα. Κοντά στα παιδιά του, συλλόγου Ελπίδα, βρέθηκαν ο ιδιοκτήτης